Του γύρου διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα θα πραγματοποιήσει σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του ως πρόεδρος της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κατεχόμενα, ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να φτάσει στις 12 στο παράνομο αεροδρόμιο Τύμβου, όπου θα τύχει θερμής υποδοχής. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί τους τάφους των Φαζίλ Κουτσού και Ραούφ Ντεκτάζ. Στη 1 και 4 θα γίνει δεκτός με τιμές στο λεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον κατοχικό ηγέτη Ντερβίς Ερόγλου. Ακολούθως, στις 3 και 4 θα δώσουν κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Στις 5 το απόγευμα θα έχει συνάντηση στην τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα με τους τουρκοκύπριους ηγέτες των κομμάτων. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με την ηγεσία του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα. Στις 7 και 30 θα παρακαθίσει σε δείπνο στο λεγόμενο Προεδρικό και στις 9 θα αναχωρήσει από το νησί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι αν η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν θα συνοδεύεται με δηλώσεις περί δημιουργίας δύο κρατών ή συνεργασία δύο κρατών, αυτό δεν είναι το μήνυμα που αναμένουμε. Πρέπει η υπέδειξη να γίνουν τέτοιες τοποθετήσεις που να δημιουργούν βάσιμα την ελπίδα ότι επιτέλους εννοεί αυτά που διαμηνύει, ότι δηλαδή επιθυμεί λύση του Κυπριακού σύντομα. Δεν δημιουργούμε προσδοκίες, αλλά ευελπιστούμε να υπάρξουν εξελίξεις, δήλωσε στο ΣΥΓΜΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Άγκυρα και μόνο αν αντιληφθεί τα ωφέλη από μια ενδεχόμενη λύση θα έχουμε και ενεργότερη εμπλοκή στη διαδικασία. Κάτι που κρίνεται αναγκαίο για να υπάρξει η όποια πρόοδος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης. Την επίσκεψη καταδικάζουν και τα κόμματα και ζητούν από την κυβέρνηση να θέσει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της. Διαβουλεύσεις στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τη Νέα Υόρκη και με το Γενικό Γραμματέα και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του Διεθνούς Οργανισμού, περιλαμβανομένης της ειδικής αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Λίζας Μπάντενχάιμ, θα έχει από αύριο ο νέος ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, Έσπεν Μπάρθ Έιντε. Στην Κύπρο αναμένεται στις 5 Σεπτεμβρίου για διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τις ομάδες τους. Για το λόγο αυτό, τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν μικρή αναβολή της συνάντησης των ηγετών των δύο κοινοτήτων Νίκου Αναστασιάδη και Ντερβίς Ερόγλου που ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Έιντεν θα διαβουλευτεί με τους δύο ηγέτες για την κατάλληλη ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης τον Σεπτέμβριο. Με μεγαλύτερη ένταση θα συνεχιστούν σήμερα οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης κομμάτων για να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές τροπολογίες για το νομοσχέδιο περί εκποιήσεων, καθώς οι αλλαγές θα πρέπει να κλειδώσουν στο πλαίσιο της νέας έκτακτης συνεδρίασης των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών αύριο. Οι δανειστές παρουσιάζονται αμετακίνητοι από τις κόκκινες γραμμές που έθεσαν και σημαντικά είναι τα αγκάθια που παρουσιάζονται προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις τους. Ένα από τα θέματα που αναμένεται να προκαλέσουν τριβές είναι η κοινή θέση κομμάτων για έναρξη ισχύωσης της νομοθεσίας μαζί με το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας για τον ερχόμενο Ιανουάριο. Πάντως, κυβερνητική πηγή σχολίασε σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Η Σημερινή ότι δεν μπορεί η Τρόικα να εκτροχιάσει το πρόγραμμα προσαρμογής μόνο και μόνο επειδή η νομοθεσία θα αρχίσει να εφαρμόζεται 3 μήνες αργότερα από την αναμενόμενη. Πέραν τούτου, όμως, η Τρόικα αντιμετωπίζει αρνητικά και δύο άλλες αλλαγές στο νομοσχέδιο. Τη διαγραφή της πρόνοιας για ελάχιστη τιμή πώλησης ενός ενυπόθηκου δανείου στο 50%, αλλά και την ολοκλήρωση της δανειακής σύμβασης με την ταυτόχρονη εκποίηση ακινήτου, να διαγράφεται δηλαδή το όποιο υπόλοιπο του δανείου. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις κυβέρνησης κομμάτων, φαίνεται να δημιουργούν κοινό έδαφος σε 8 τουλάχιστον τροποποιήσεις, αλλά όπως δηλώνεται στην εφημερίδα Η Σημερινή, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να διανυθεί μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία. Ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Χρήστος Τηλιανίδης και ο Πρόεδρος του Ευρωκό Δημήτρης Σιλούρης είναι οι δύο υποψήφοι για τη θέση του Επιτρόπου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης παρέδωσε τα βιογραφικά των δύο υποψηφίων στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο οποίος εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει την επιλογή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΣΥΓΜΑ μέχρι την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να καλέσει έναν εκ των δύο και να του παραδώσει το νέο χαρτοφυλάκιο για την επόμενη πενταετία. Ο νέος επίτροπος θα διαδεχθεί την Αντρούλα Βασιλείου την 1η Νοεμβρίου. Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις ζημιώσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες θα καταλήξουμε σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα είναι ιδιαίτερο σημαντικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία θα τελεστούν σήμερα και αύριο αντίστοιχα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μόρφου, ύστερα από διευθετήσεις που έχουν γίνει μέσω των Ηνωμένων Εθνών, θα επιτραπεί στους πιστούς να περάσουν από το οδόφραγμα του Αστρομερίτη για τον Εσπερινό της γιορτής του Αγίου και την Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 θα ψαλεί ο Μέγα Αρχιερατικός Εσπερινός προϊσταμένων των Μητροπολιτών Λεμεσού Αθανάσιου και Μόρφου Νεόφυτου. Αύριο στις 7:30 το πρωί θα αρχίσει η ακολουθία του Όρθρου. Στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Εξάλλου, αύριο στις 5 θα τελεστεί παράκληση προς την ιερά εικόνα του Χρυσοσότηρος Ακανθούς και τον Εορτάζοντα Άγιο. Οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα, καθώς επίσης να λάβουν Άγιο Έλαιο από το σαρκοφάγο. Και πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του τετραόροφου κτηρίου σε προάστιο του Παρισίου χθες Κυριακή εξαιτίας έκρηξης που προφανώς οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Οι πυροσβέστες και τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν έως τώρα τα πτώματα 3 παιδιών και 3 ενηλίκων από τα συντρίμια της πολυκατοικίας των 4 ορόφων στο προάστιο Ροζνίσου Ποά της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των τραυματιών είναι 11 άνθρωποι. Σώστε συνεχίζουν την αναζήτηση εγκλωβισμένων στα ερείπια της πολυκατοικίας. Και να περάσουμε στις κληρώσεις στο ΠΑΠ. Στο Τζόκερ κληρώθηκαν οι αριθμοί 17, 23, 25, 33 και 40. Τζόκερ ο αριθμός 12. Ένας τυχερός στην Ελλάδα κέρδισε 636.000 ευρώ. Στο πρώτο κληρώθηκε ο αριθμός 69, 42, 5, 52. Δεν βρέθηκε τυχερός και ποσό 450.000 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Ο καιρός σήμερα θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτές λοιπόν ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και στο Sigma Live μπορείτε να ενημερώνεστε. Νατάσα, μου φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις να αφορά το περίφημο αυτό νομοσχέδιο για τις εκποίησεις.